Κοιτάς ένα πίνακα ή απλά ονειρεύεσαι? Αν υπάρχει ένας κήπος συνδεδεμένος με τις αναμνήσεις των Αθηναίων, αυτό σίγουρα θα είναι ο Εθνικός Κήπος, ο άλλοτε Βασιλικός Κήπος. Σας καλωσορίζω. Είναι πανέμορφη μέρα σήμερα. Έχουμε τόσο όμορφα μέρη στην Αθήνα και δεν τα εκμεταλλευόμαστε. Βρισκόμαστε λοιπόν στον Εθνικό Κήπο. Θα κάνουμε μία πανέμορφη βόλτα, θα μάθουμε λίγο τα μυστικά της και θα δούμε τι κρύβουν τελικά οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά, πόσο μεγάλος ή πόσο μικρός είναι τελικά ο Εθνικός Κήπος. Τι θα βρούμε μέσα εδώ, τόσο κοντά μέσα στην Αθήνα και τελικά δεν το έχουμε ανακαλύψει. Ευκαιρία λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η βόλτα μας έχει ξεκινήσει. Αν μπεις λοιπόν από τη λεωφόρο Αμαλίας για να μπεις μέσα στον Εθνικό Κήπο, το πρώτο πράγμα που βλέπεις, γιατί θα σταματήσεις σίγουρα να βγάλεις και μια φωτογραφία, είναι το πολύ γνωστό ηλιακό ρολόι. Από τα πρώτα λοιπόν ηλιακά ρολόγια εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά το θέμα μας είναι ότι πώς το κοιτάμε. Βάσει λοιπόν πώς πηγαίνει σκιά, καταλαβαίνεις και τι ώρα είναι. Πόσα πράγματα θα μάθουμε τελικά. Οστεοαθρίτιδα του ισχύου. Τι συμβαίνει και τι σημαίνει? Υπάρχουν τελικά τρόποι και θεραπείες στους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οστεοαθρίτιδα? Παίζει ρόλο ο τρόπος ζωής ή παίζει ρόλο η ηλικία? Συναντήσαμε τον κύριο Σακελαρίου, με τον οποίο μάθαμε τις νέες θεραπείες και φυσικά μύθους και πραγματικότητα για την οστεοαθρίτιδα του ισχύου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε στο ιατρείο μου. Είναι γεγονός ότι η οστεοαθρίτιδα του ισχύου είναι μια ιδιαίτερα συχνή πάθηση στις μέρες μας. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και επομένως οι εκφυλιστικές διαδικασίες του σώματός τους, του σώματός μας, που έρχονται σε μεγαλύτερη ηλικία, γίνονται όλο και πιο συχνές. Οπότε σήμερα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ειδικότερα γι' αυτό, για τα αίτια και για τις διαδικασίες που κάνουμε, τις θεραπευτικές διαδικασίες, και συγκεκριμένα για μια νέα τεχνική, ιδιαίτερα εξελιγμένη, που εφαρμόζουμε στο κέντρο μας, την τεχνική MicroHip. Όταν λέμε οστεοαρθρίτιδα του ισχύου, εννοούμε τη βλάβη των αρθρικών επιφανειών στην περιοχή, στην άρθρωση του ισχύου. Οι αρθρούμενες επιφάνειες, η κεφαλή του μυριαίου οστού και η απέναντι πλευρά, ο αρθρικός χόνδρος της κοτήλης, αρχίζουν και υφίστανται μια εκφύλιση, φθύρονται δηλαδή, και οι επιφάνειές τους από λίες, όπως θα έπρεπε φυσιολογικά να είναι και που θα έπρεπε να επιτρέπουν μια πολύ εύκολη και ανεμπόδιστη κύληση και κίνηση, αρχίζουν να γίνονται ανώμαλες, αρχίζουν να γίνονται να έχουν ανώμαλες επιφάνειες, κρατήρες, να αποκολλάται, αποφλοιώνεται ο αρθρικός χόνδρος και έτσι να γίνεται δυσκολότερη και επώδυνη η κίνηση του ισχύου. Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας διακρίνεται σε επεμβατική και μη επεμβατική. Οι μη επεμβατικές επιλογές περιλαμβάνουν εγχύσεις στην άρθρωση του ισχύου, οι οποίες μπορεί να διακρίνονται επίσης σε φαρμακευτικές και βιολογικές. Η τεχνική MicroHip είναι μια ιδιαίτερα νέα εξελιγμένη τεχνική αρθροπλαστικής ισχύου που περιλαμβάνει τη διαχείριση των μαλακών μορίων με έναν τρόπο τέτοιο που να προκαλεί το μικρότερο δυνατό ιστικό τραυματισμό, δηλαδή να κάνουμε το μικρότερο τραύμα στους μυς και στους στένοντες, και αυτό το επιτυχάνουμε πηγαίνοντας προσπερνώντας τους στένοντες και τα μαλακά μόρια της άρθρωσης, δηλαδή δεν ανοίγουμε, δεν κόβουμε τένοντες, δεν πειράζουμε νεύρα, δεν πειράζουμε τον αρθρικό θύλακο και καταφέρνουμε να διεισδύουμε μέσα από φυσικά μονοπάτια που έχει η άρθρωση του ισχύου για να καταφέρουμε να μπούμε στο χώρο που βρίσκεται η κεφαλή του ισχύου και η κοτήλη. Αφού το καταφέρουμε αυτό, χρησιμοποιούμε μοντέρνα υλικά, εμφυτεύματα, τα οποία προκαλούν μικρότερο ιστικό τραυματισμό. Μαζί μου σας έχω ένα παράδειγμα τέτοιων εμφυτευμάτων παλαιότερης γενιάς. Βλέπουμε έχουμε έναν παρόμοιο σχεδιασμό αρθροπλαστικών, όπου έχουμε μία αρθροπλαστική παλαιού τύπου εντός εισαγωγικών, όπου βλέπουμε το εμφύτευμα να πρέπει να είναι ιδιαίτερα μακρύτερο και να διεισδύει ιδιαίτερα βαθιά μέσα στον
αυλό του μυρίου οστού, σε αντίθεση με ένα μοντέρνο εμφύτευμα, το οποίο βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα μικρότερο σε μήκος, τουλάχιστον 3 εκατοστά μικρότερο συνολικά σε μήκος σε σχέση με τα παλαιότερα εμφυτεύματα, πράγμα που προκαλεί ιδιαίτερα μικρότερο ιστικό τραυματισμό και στον αυλό του μυραίου, με συνέπεια ο ασθενής να νιώθει καλύτερα και να απαλλάσσεται από τους πιθανούς δυνητικές ενοχλήσεις που μπορεί να έχει μετά την αρθροπλαστική του ισχύου στο μυραίο οστό του. Η επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής ισχύου, όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιαίτερα συχνή, γιατί αφορά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μια βαριά, που πάσχουν από μια βαριά οστεοαρθρίτιδα του ισχύου. Ως αντιμετώπιση, η αρθροπλαστική του ισχύου γίνεται σε πάρα πολλά κέντρα σε όλη την Ελλάδα από γιατρούς, ορθοπαιδικούς χειρουργούς που είναι εξειδικευμένοι σε αρθροπλαστική του ισχύου. Η Βασίλισσα Αμαλία ήθελε δίπλα ακριβώς στο παλάτι να φτιάξει αυτό τον πανέμορφο κήπο. Επειδή λοιπόν τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με την αρχιτεκτονική και όχι μόνο με το σχεδιασμό, θα έλεγα, έφτιαξε αυτό το θεσπέσιο βασιλικό κήπο. Με την επίβλεψή της σε όλα, παρακαλώ πολύ. Νέες γεύσεις, δροσερές. Συναντήσαμε ωραίους ανθρώπους και μάθαμε πολλά. Γιατί τώρα που έρχεται καλοκαίρι, πρέπει να δροσιστείς κι εσύ. Αλλά γιατί το λέω αυτό, ροφήματα γεύσης εκπληκτικές. Πάμε. Σας καλωσορίζω στην Essenza Ελλάς. Μια εταιρεία φτιαγμένη με μεράκι, αγάπη και όραμα. Όραμά μας να φέρουμε στον καταναλωτή αυτό το διαφορετικό που έλειπε από την ελληνική αγορά και όχι μόνο. Απευθυνόμαστε αποκλειστικά μόνο σε εμπόρους καφέ. Η παραγωγική διαδικασία ξεκίνησε πριν περίπου 6 χρόνια. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες συνεργασίες για να προχωρήσουμε μαζί τη δική μας προσπάθεια. Σας καλωσορίζω στην Essenza. Ο στόχος μας είναι να παράγουμε ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα. Τα προϊόντα μας είναι πρώτες ύλες για τον επαγγελματία που ασχολείται με το χώρο της καφετέριας ή του ξενοδοχείου. Είμαστε μια ελληνική παραγωγική εταιρεία που παράγουμε πρώτες ύλες για τον επαγγελματία στον χώρο της εστίασης. Παράγουμε πρώτη ύλη για γρανίτα, χωρίς συντηρητικά. Αυτή είναι και η φιλοσοφία των προϊόντων. Να φτιάχνουμε προϊόντα τα οποία να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερα πρόσθετα και να είναι κατάλληλα για παιδιά και ανθρώπους που προσέχουν γενικότερα. Παράγουμε πρώτη ύλη για γρανίτα, σιρόπια που αρωματίζουν τα ροφήματά μας, ζεστά ή κρύα, ποιοτικό ρόφημα σοκολάτα σε σκόνη και άλλα συναφή προϊόντα. Έχουμε πάθος να δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα με ιδιαίτερες ξεχωριστές γεύσεις. Πώς όμως δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα φυτά, πώς έγινε ο βοτανόκηπος, πώς σκέφτηκε κάποιος να δημιουργήσει όλο αυτό? Η Βασίλισσα Αμαλία ήταν πάρα πολύ παθιασμένη με τη δημιουργία του πρώτου επιστημονικού και βοτανικού κήπου στην Ελλάδα. Περνούσε λοιπόν πάρα πολλές ώρες στον κήπο, επιβλέποντας την κατασκευή του, αλλά και τη μεταφορά των φυτών. Η ύπαρξη πάργων και μεγάλων κήπων ήταν μια μακρά παράδοση που είχε στη δική της την πατρίδα. Μ' αρέσει αυτό, γιατί με πειράζουν όλοι τώρα, ξέρετε. Δηλαδή πρέπει να τα δείτε αυτά, αν δεν τα ζήσετε, δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Καταρχήν, να στείλουμε μια γλυκιά καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια, βλέπω τι κάνετε, βόρεια και νότια, σε κάθε μεριά της Ελλάδας που χτυπάει η καρδούλα του Ζούμε Όμορφα. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα, site,
zoommeomorpha.gr. Γιατί μπαίνετε μέσα, γιατί θα βρείτε τα πιο ωραία και έξυπνα θέματα. Αποκλειστικά μόνο για σας. Facebook, ζούμε όμορφα. Γιατί να μπείτε εκεί. Μπαίνουμε εκεί πέρα και φυσικά κάνουμε like στο ζούμε όμορφα. Γιατί κερδίζουμε πάρα πολλά δώρα. Τρέχουνε διαγωνισμοί. Να, τώρα σε λίγο θα κληρώσουμε. Τι θα κληρώσουμε πάλι. Έχουμε λάστιχα, έχουμε πόρτες, έχουμε ό,τι θέλετε. Και τι δεν έχουμε. Γιατί στο ζούμε όμορφα, πέρα ότι ενημερωνόμαστε, δίνουμε και πλούσια δώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Tweet, tweet στο tweet που λέω κι εγώ. Εσείς θα κάνετε tweet, tweet. Θα κάνετε, δεν θα κάνετε, θα κάνετε. Θα κάνετε, θα κάνετε. Και φυσικά θα μπείτε μέσα και στο site μας, όπως είπα και πριν, γιατί πρέπει να μάθετε τις συνταγές μας που μυρίζετε στο Μύρις Ελλάδα με το Στέλιο το Βασιλακόπουλο. Και όχι μόνο, έχετε πολλά να μάθετε. Και μην ξεχνάτε, subscribe, γιατί πρέπει να χτυπήσει το καμπανάκι πάνω κάτω, Ελισάβετ, το καμπανάκι. Και πέρα από αυτό, θα μάθετε πολλά από εκεί και θα μας ακολουθούτε παντού. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σας. Το zoomeomorpha.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. zoomeomorpha.gr. Και αν θέλεις να ηρεμήσεις λίγο, μία βόλτα στο εθνικό μας πάρκο, όχι μόνο θα σε ηρεμήσει, αλλά θα περάσει τόσο γρήγορα που δεν θα το καταλάβεις. Και έτσι θα θέλεις πάλι να ξαναπας, γιατί σίγουρα δεν θα το έχεις δει όλο. Ανακαινήσεις θέλουμε, θέλουμε νέα πράγματα στο χώρο μας, θέλουμε να βάλουμε χρώμα. Θέλουμε να βάλουμε ζωντάνια, αλλά αν δεν μας αρέσει και το χρώμα βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, να αφήσουμε το ίδιο χρώμα που έχουμε πάντα. Τι εννοώ, πού αναφέρομαι, τι θέλω να πω. Ότι έρχεται καλοκαίρι, ότι έχουμε ιδέες, ότι έχουμε τις καλύτερες εταιρείες δίπλα μας και επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα. Μαθαίνουμε νέους τρόπους και φυσικά βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Ο Όμιλος του Νικιώτη αντιπροσωπεύει την Mitsubishi Electric εδώ και 30 χρόνια στην ελληνική αγορά. Τα συστήματα VRF είναι κεντρικός κλιματισμός που έχει εφαρμογές από τις κατοικίες μέχρι τα πιο σύνθετα κτηριακά συγκροτήματα, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, στα οποία μπορούμε να δώσουμε συνολική λύση για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες, είτε κλιματισμού είτε ζεστών νερών. Η τεχνολογία Mitsubishi είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε και αυτό που ονομάζουμε υβριδικές λύσεις. Μια τεχνολογία αιχμής που έχει αυτή τη στιγμή η Mitsubishi είναι το ονομαζόμενο hybrid, δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο η εξωτερική μονάδα είναι μια κλασική μονάδα VRF και μέσα μπορούμε να δώσουμε μέσω ενός εναλλάκτη σύστημα νερού. Mitsubishi Electric παρουσιάζει τα συστήματα θέρμανσης, τη σειρά αντιλιών θερμότητας με τη μοναδική τεχνολογία της Zubanda. Είναι ουσιαστικά η νέα τάση θέρμανσης η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ενεργοβόρους λέβητες. Είναι πιο φιλική στο περιβάλλον, είναι η πιο οικονομική θέρμανση που μπορεί αυτή τη στιγμή να επιλέξει ο καταναλωτής και σε αυτό είμαστε πιστοί σαν εταιρεία με όλες τις καινούργιες σειρές μας και λανσάρουμε με την αντιλία θερμότητας της Secondan. Οι αντιλίες θερμότητες ουσιαστικά αξιοποιούν την ενέργεια που υπάρχει περίσσια στο περιβάλλον και ουσιαστικά αυτήν την αξιοποιεί μετατρέποντάς την σε θέρμανση στο ζεστό νερό που θα χρησιμοποιήσουμε για το παραδοσιακό σύστημα καλοριφέρ, για μια θέρμανση υδαπέδου ή για τα ζεστά νερά χρήσης της οικίας μας. Καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα, ουσιαστικά το ρεύμα που θα χρησιμοποιήσει είναι μόνο για τη λειτουργία του CBST. Υπάρχουν όλες οι σειρές και στις γερούμενες και στις μονοπλοκ μονάδες. Είναι κατάλληλες για να συνδυαστούν με κάθε είδους θέρμανσης για τον καταναλωτή και σε κάθε θερμοκρασία. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων μας ή αλλιώς στο site μας www.tournikiotisgroup.gr. Αυτή την άνοιξη σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά κλιματιστικών της Mitsubishi Electric σε 3 μοναδικά ιδιαίτερα χρώματα.
πόσο χαρούμενη είμαι. Γλυκά μου ζουζουνάκια. Δεν το λέω για να σας καλοπιάσω. Το λέω γιατί πραγματικά το νιώθω. Λοιπόν, τι θα κάνετε εσείς τώρα? Εσείς τώρα θα δείτε αγαπημένα σκυλάκια, αγαπημένα ζωάκια. Να τα, καταφώνει και το σκυλάκι μας, πάει από εκεί πέρα. Αγαπάμε πάρα πολύ τα ζώα και τα φροντίζουμε. Μπαίνουμε λοιπόν και κάνουμε like και φυσικά ψάχνουμε να βρούμε το κατάλληλο σπίτι και να βοηθήσουμε κάθε ζώο. Κάθε ζώο που έχει την ανάγκη μας, εμείς είμαστε εδώ για αυτό ακριβώς το λόγο. Να βοηθήσουμε και να δώσουμε ένα βήμα και λίγο ακόμα βοήθεια περισσότερο, γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται να είμαστε άνθρωποι. Χρειάζεται να χτυπάει η καρδιά μας και πραγματικά να δίνουμε στον άλλον αυτό που πρέπει. Και πρέπει να δώσουμε τη σημασία που επιβάλλεται στα ζώα. Λοιπόν, συνεχίζω. Μπείτε μέσα, ψάξτε, βρείτε, αγαπήστε, υιοθετήστε, γιατί χαρίζονται, δίνονται. Πάμε, 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 πάμε. Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Άντε, άντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο, πάμε! Όσο μπορούμε να βοηθήσουμε, παιδιά, πάμε να βρούμε το πρώτο μας σκυλάκι. Θέλουμε υιοθεσία, φιλοξενία, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε να του βρούμε σπίτι. Να στείλουμε τη γλυκιά μας την καλησπέρα στον Νίκο, στη Βίκη και σε όλα τα παιδιά που κοινοποιούν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε αυτό το σκυλάκι, το οποίο είναι ξενοδοχο υπαλλήλων και αρμονίας στο Μενίδη. Το βρήκανε δεμένο, το λύσανε, του βάλανε φαγητό και ψάχνουμε να βρούμε φιλοξενία και υιοθεσία. Για πάμε! Πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στη φίλη μας την Κατερίνα από περιοχή Λυκόβρηση. Έχουμε λοιπόν 3 πίθανα γαντάκια και όλα είναι υπέροχα. Η αστραπή μας λοιπόν έκανε 2 κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Ενδιαφερόμαστε για υιοθεσία. Παιδιά, για πάμε να δούμε γαντάκια πανέμορφα με την αστραπή μας. Συνεχίζουμε στην Ειρήνη. Ειρήνη, φιλιά πολλά στην όμορφη τη Λάρισα. Βρίσκουμε λοιπόν ένα θηλυκό ημίεμο λαμπραντοράκι, πολύ όμορφο, πολύ γλυκούλι. Ζητάμε άμεσα υιοθεσία. Παρακαλούμε πολύ, καλέστε και στο τηλέφωνο που βλέπετε και στην οθόνη. Πάμε, πάμε παιδιά, το λαμπραντοράκι μας θέλει σπίτι. Πάμε να γνωρίσουμε τον Ορφέα. Ο Ορφέας πάλεψε με το θάνατο, την αναπηρία, την ερλίχεια και πάρα πολλές άλλες αρρώστιες. Και βέβαια βγήκε νικητής. Τώρα δεν το αξίζει να του βρούμε ένα σπίτι? Για πάμε βρε παιδιά να βοηθήσουμε. Ένα σπίτι για τον γλυκό μας τον Ορφέα. Αξίζει και αυτός λίγη αγάπη και έχουμε πολύ να δώσουμε όλοι εμείς. Το χρησιμοποιούμε σε όλα μας τα φαγητά. Χωρίς αυτό μερικοί δεν μπορούν να ζήσουν και δεν μπορούν να φάνε. Κάνει το φαγητό μας ακόμα πιο νόστιμο, αλλά γιατί ξεκινάω έτσι? Όχι, δεν θα πάμε στο Μύρις Ελλάδα τώρα, δεν θα ξεκινήσει τώρα η μαγειρική μας. Τώρα όμως θα ξεκινήσει μια πολύ ωραία συνέντευξη που είχαμε με νέα παιδιά που έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το διαφορετικό που βάζουμε στο φαγητό μας. Και ποιο είναι αυτό? Πάμε να δούμε. Το αλάτι. Κάτι
Επίσης μοναδικό που κάνουμε είναι ότι με φυσικές διεργασίες πετυχαίνουμε τη μείωση νατρίου, άρα το προϊόν παραμένει απόλυτα υγιεινό και είναι κατάλληλο και για τις ευπαθείς ομάδες των υπερτασικών και όσων από πρόληψη θέλουν να κάνουν δίαιτα χαμηλή σε νάτριο. Σιγά σιγά προσπαθούμε να εμπορευτούμε και προϊόντα άλλα επιλεγμένα άλλων παραγωγών και εστιάζουμε στην ποιότητα, την υψηλή διατροφική αξία και η μεγάλη μας φιλοδοξία είναι να επιτύχουμε να διεισδύσουμε στις αγορές του εξωτερικού. Να σου πω, αυτή τη χελονίτσα τώρα που θα είμαι εκεί πέρα, που ήταν, γιατί δεν τη βγάζαμε ένα όνομα? Γιατί δεν τη λέγαμε Ζωή? Γιατί ζούμε όμορφα, να τη βγάλουμε Ζωή. Τώρα εμείς γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι τα δικά μου. Θα σας τα πω εγώ σε λίγο. Αλλά μέχρι να σας τα πω, θα πάρετε μία ανάσα, θα δείτε απαραίτητα μηνύματα και θα γυρίσω, γιατί τι έχει μαγειρέψει αυτήν την εβδομάδα ο Στέλιος? Τι έχει μαγειρέψει. Ξέρουμε. Α, δεν ξέρουμε. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρουμε. Κάτι θα έχει μαγειρέψει. Πάμε να δούμε. Μύρης Ελλάδα. Πάμε. Μόνο με 40 ευρώ περνάς το αυτοκίνητό σου από Κταίο. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Checkpoint. Το κατάλληλο Κταίο. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Η εταιρεία Money, έχοντας ως αντικείμενο το εμπόριο και τη διανομή πιστοποιημένων αναλώσιμων προϊόντων καθημερινής χρήσης, φέρνει κοντά μας ολοκληρωμένα πακέτα καθαρισμού, απαραίτητα για κάθε νοικοκυριό. Money είναι πάντα κοντά σας. Είναι η ώρα του παιδιού. Είναι η ώρα του παιδιού τώρα. Δεν γίνεται με αυτό το θέμα συνέχεια. Τι κάνεις? Πάρα πολύ όμορφα. Είσαι καλά? Πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Και εγώ χάρηκα. Στέλνω ένα Σιλακόπουλο. Εσύ δεν το πει. Μαρία δεν είναι τρέλη. Τι κάνεις? Πολύ όμορφα. Κοίτα πόση χαρά έχουμε εδώ. Λάμπουν τα μάτια σου. Γιατί είναι η ώρα τη φαμίλια. Αλλά πριν ξεκινήσω να το πω, όχι μόνο είναι η ώρα του παιδιού, να πω ότι έχω ό,τι προϊόν θέλω, το οποίο ανοίγω την κατάψυξή μου, το παίρνω και απλά το βάζω στο φούρνο και τελείωσε μετά. Ακριβώς. Και τελείωσε, δηλαδή τι θέλεις? Τι θέλεις από ρολίνι, τυροπιτάκι κουρού, θέλεις πίτσα, θέλεις κουλουρίνι με λουκάνικο και... Πω, τρελάθηκα. Κουλουρίνι με λουκάνικο και έχει και μέσα και τυρί. Αυτό είναι θεσπέρα. Αλλά τώρα τι σου έχω όμως εδώ. Λοιπόν, θέλω να φάω πίτσα και τη θέλω τώρα. Τώρα. Και θέλω να είναι και special και θέλω να είναι και φαμίλια για να έχω το κεφάλι μου ησυχό, γιατί δεν τρώω μόνο εγώ, τρώω και τα παιδιά μου. Μας. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, γιατί διάλεξα φαμίλια και επιστρέφω. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια την πάστα. Πλήρη γκάμα σε εσφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια την πάστα και μύρισε Ελλάδα. Κοίτα τώρα τι ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι μέσα η συσκευασία... Είδες. Διπλή, μία εσένα, κοίτα μία σε εμένα. Παρακαλώ. Είδες πως το σκέφτονται. Σου λέει δύο πρέπει να έχει μέσα το πλουτί να το ευχαριστηθούν. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
Θέλεις να τη φτιάξεις εσύ ή θέλεις να ανοίξεις εσύ το... Βλέπω και ολόκληρο κομματάκι μπέικον και... Λες με τι μας πέρασες δηλαδή, τι μας πέρασες, για πες μου και εσύ τώρα. Μπορείς να μου βοηθήσεις λίγο με αυτό. Σε βοηθήσω λίγο. Όχι τίποτα, δεν τον είχε γι' αυτό. Να γιατί χρειάζεται ένας άντρας, να. Το μαχαίρι χρειάζεται. Και τη γυναίκα εννοείς. Όχι. Α, νόμιζα ότι θα μου έλεγες αυτό. Για οτιδήποτε στο σπίτι. Α, για οτιδήποτε στο σπίτι. Πολύ, πολύ ωραία. Ορίστε. Τέλεια. Σηκώνω, τοποθετώ. Και την άλλη τη βάζω στην κατάψυξη, γιατί πρέπει να τη βάλουμε στην κατάψυξη. Γιατί αλλιώς θα τη φάμε και αυτή. Ναι, εννοείται. Ωραία. Οκ. Okay. 180 βαθμούς. Για πολύ λίγη ώρα. Και ούτε 10 λεπτά. Ούτε 10 λεπτά. Πάμε. Ορίστε. Σε ετοίμασα. Α, πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, ο φούρνος είναι απλά τέλειος. Ο φούρνος είναι τέλειος. Όταν μου είπες ότι με αυτό το φούρνο εγώ μπορώ να καθίσω και να κάνω 4 φαγητά χωρίς να πάρει τη μυρωδιά το ένα με το άλλο, δεν το περίμενα. Μου έχεις όλο πράγματα, μου έχεις όλο. Τι έχεις κάνει, παιδάκι μου εδώ. Τώρα. Τι έχεις κάνει. Σε κεραμικό για να κρατάει τη θερμοκρασία. Σε κεραμικό για να κρατάει τη θερμοκρασία. Όλα αυτά στο στο χάος. Βεβαίως, τα πάντα. Λοιπόν, να κόψουμε. Να κόψουμε. Κράτσε. Αυτό θέλει να φύγει. Σηκώδη και μαρέκα του τσιμπήσει. 2, 10, 57, 71, 61. Και την άλλη τώρα την πιτσούλα. Θα δοκιμάσεις. Θα δοκιμάσω. Θα σου κόψω ένα κομμάτι. Άντε μου, μια σταλίτσα, άντε, για να μην λένε ο κύριος Μάκης μου κάνει συνέχεια παράπονα. Μου λέει Μαράκι, να μην τσιμπάς, να μην τσιμπάς. Εγώ περίμενε. Δεν τελείωσε το σερβίσμα. Α, θέλεις και. Εντάξει, απλά. Είσαι υπέροχος, γιατί το παίρνω έτσι και πηγαίνω στον αγαπημένο μου και κάθομαι και το τρώω. Και ο αγαπημένος μου είσαι εσύ, αν θα κάνεις μαζί να το φάμε σήμερα. Παιδιά, εσείς δεν θα κάνετε τίποτα, εμείς θα το φάμε, εσείς θα το μυρίσετε, εγώ θα το γευτώ. Μου έκοψες και το κομματάκι, λέμε κυρία. Δεν δοκιμάσαι τώρα. Σε λίγο. Σε λίγο. Μόλις κλείσουν οι κάμερες και τα φόντα. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Αχ, φαμίλια, πάλι έγραψες. Σε αγαπάμε πολύ. Και εγώ σε αγαπώ. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σου πω πάλι σε αγαπώ πολύ. Σε πόση ώρα θα το ξαναπώ. Συνέχεια στο λέω. Συνέχεια. Μύρης Ελλάδα. Μύρης Ελλάδα. Φιλιά πολλά σε όλους, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Και μην ξεχνάτε, ζούμε όμορφα. Μύρης Ελλάδα, κάνουμε like, κερδίζουμε δώρα και μπαίνουμε και στο site μας. Γιατί πολλά γίνονται εκεί. Σόδομα και γόμορα γίνονται. Φεύγω. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι η επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία Gekka Saeve πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού, καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekka Saeve. Πάντα ένα βήμα μπροστά.